τι μας κάνει σήμερα να μπορούμε να, πώς θα λένε, να έχουμε προσπαθήσει να βρούμε ποιητικό γεγονός μέσα στη χθαμαλότητα των πραγμάτων. Δεν αμφιβάλλει κανένας ότι υπάρχουν πολλά χθαμαλά, χυδαία πράγματα στην εποχή μας. Μπορούμε όμως και αυτά να προσεγγιστούν όπως προσεγγίζεται από μεγάλους μαστόρους του παλιού θεάτρου, να προσεγγιστούν μέσα από την ποιητική διάθεση με την έννοια μιας, επιστρέψτε μου, φιλάνθρωπης ματιάς. Αυτή η απελπισία και ο μηδενισμός, η οποία φτάνει κάποια στιγμή στη χλέβη του ανθρώπινου πολιτισμού, στη φλέβη, και ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε παλιά κείμενα. Εγώ από τους ανθρώπους πιστεύω δεν σ' αρέσει, δεν σε καλύπτει ουσιαστικά ο ισχύρος, άστονε στο χρονοτούλογο της ιστορίας. Γιατί θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς από την ίδια τη δική του πρόθεση. Αλλά δεν υπάρχει σήμερα και μια τέτοιου είδους, πώς θα λέει, προσέγγιση από την δραματουργία με πρόοδο. Τέλειωσαν οι μεγάλοι ποιητές που του αιώνα, οι θεατρικοί ποιητές. Ούτε παίζεται πια, ούτε στην Αγγλία πια ο T.S. Eliot. Ούτε παίζεται ο Yeats. Δεν μιλάω για τους δικούς μας εδώ και να μείνω μόνο γι' αυτό και λοιπά. Ξέρετε ότι πέθανε ο Σικελιανός και δεν είναι ποτέ έργο του στη σκηνή. Ξέρετε ότι ο Καζαντζάκης έγραψε μια σειρά από έργα θεατρικά, δεν ήταν ένα του έργου στη σκηνή. Και εγώ ντρέπομαι κάθε φορά που αναφέρω γιατί παίχτηκε, ένα που παίχτηκε. 1946 παίζεται ο Καποδίστρια. Ξέρετε γιατί, είναι υφυπουργός. Είναι υφυπουργός οικισμού της εποχής εκείνης. Μόνο τότε παίχτηκε έργο του Καζαντζάκη. Το έλεγα στο Μινωτή και με κοίταγε στα μάτια. Του έλεγα γιατί θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητο ένας γενικός διευθυντής που το σκέφτεσαι για να ανεβαίνουν τα έργα σου. Που λέει γιατί αν δεν είμαι γενικός διευθυντής θα είμαι απ' έξω από το Εθνικό Θέατρο. Και έτσι έγινε. Όταν ήταν γενικός διευθυντής έφτιαξε ιδιωτικό θείασο Μινωτή στα 85 του χρόνια. Δεν είδε ούτε στα τελευταία του χρόνια είδε και ο Πρεμπελάκης τα έργα του Πρεμπελάκη. Και δεν το λέω γιατί πιθανόν ήταν αριστουργήματα. Αλλά δεν θα μπορούσαν να είναι αριστουργήματα αν δεν έχουν δοκιμαστεί στη σκηνή. Αν δεν έχει δει το έργο του από την χάνη. Αν δεν το έχει δει απάνω στην διαδικασία των ηθοποιών, στον τρόπο με τον οποίο προφέρεται ο λόγος του, στον τρόπο με τον οποίο το αυτονομεί το ποιητικός λόγος. Δεν το βλέπει ο Καζαντζάκης να μπορεί να κάνει διορθώσεις, να μπορεί να καταλάβει τα λάθη του. Ένας εστιαγραφές που δεν παίζεται δεν μπορεί να βελτιωθεί. Τον απομόνωσε, τους απομόνωσαν όλους. Ακόμα και τον Ρώτα. Ο Ρώτας παίχτηκε με τα θάνατον ουσιαστικά του ποιητικά του κείμενα. Και ένα από τα πολύ καλά του μάλιστα, μια μίμηση τραγωδία που είναι τα ελληνικά νιάτα, είναι έξοχο του έργο. Έξοχο. Έχει την ωραιότερη μετά τον Ευρυπίδη αγγελική ρίση. Που είναι ακριβώς μια εκτέλεση ενός αντάρτη στα Τρίκαλα και που καθίσει τόσο πέφτει από το. Σκίζεται, περισσότερο κόβεται από το σκηνή και πέφτει, το κρεμάνε τρεις φορές. Είναι ένα σφουγγιματικό κομμάτι. Πέφτει και αφού πέθανε ο Ρώτα. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτό το μίσος για τον αναφτερωμένο λόγο, θα το έλεγα. Ο οποίος βέβαια τιμάει τον άνθρωπο σε ένα άλλο επίπεδο. Ακόμα και μέσα στη μιζέρια του. Ακόμα και μέσα και στην προδοσία. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση ενός προδότη του Ιούδα. Είτε τον Ιούδα του Μελά. Είναι μια αξιόλογο έργο της εποχής και τον Μυρό. Το οποίο πάει κόντρα στην ορθόδοξη παράδοση. Τον είναι κοινωνικό, πώς το λένε, επαναστάτη. Δεν μπορεί να, πώς το λένε, να ανεχθεί τον Χριστό να μιλάει και με τα θάνατο ζωή. Θέλει και εδώ επανάσταση ο Ιούδας του Μελά. Ανεξάρτητα, με ένα από τα σκουφάκια του Μελά της εποχής δεν έχει καμία σημασία, άλλαξε μετά απόψεις. Αλλά είναι μια θέση. Αυτό λοιπόν και ο προδότης ακόμα είναι ποιητικό γεγονός. Έχουμε λοιπόν αυτή την έκπτωση λόγου σήμερα και δεν μπορεί κανένας να τη δικαιολογήσει. Έχουμε και παρηγοριά ο ποιητικός λόγος. Και βλέπετε ότι υπάρχει ανάγκη τέτοια εσωτερική σε ορισμένους από τους οποίους που αισθάνονται ότι τους λείπει αυτή η διάσταση. Γι' αυτό και βλέπετε την καταφυγή σε ποιητικά κείμενα που αυτονομούνται ή αν θέλετε σε ποιητικούς μονολόγους
οι οποίοι δίνουν τον έθνο την ευκαιρία, έστω και σε έναν μοναχικό ηθοποιό πια στη σκηνή, να γευτεί πως είναι τον άλλο λόγο. Το λόγο το ποιητικό. Και να χαίρεται κανεί το ποιού, όπω είπε ο Παθανασίου από του παλιού, όπω ο Βασίλη ο Βασιλείου, ο οποίο πήρα μονόλογο του Ρίτσου. Έχω αντιρρήσει πάρα πολλέ κατά πόσο μέσα στη συνείδησή του ο Ρίτσο έβλεπε θεατρική. Ο ίδιο το ξέρω, νόμιζε ότι κάνει θεατρικό, ότι ήξερε όμω τα λαττώματα αυτού του λόγου. Ότι δεν είναι θεατρικά αυτόν τον λόγο. Ότι είναι προσωπία του ίδιου του Ρίτσου, είναι τελείω διαφορετικό, δεν είναι ρόλι. Αλλά που δίνουν ευκαιρία στου σημαντικού Έλληνε οποίου. Να δημιουργήσουν μια άλλη διάσταση. Τέταρτη. Και άλλα κείμενα που βλέπω. Φτάσανε κάποια στιγμή να παίρνουν τα μεγάλα κείμενα της λογοτεχνίας και να απαντήσω στην κυρία την προηγούμενη για τους φιλολόγους, παρακαλώ. Θέλουμε και μορφωμένους φιλολόγους, φιλόλογους, όχι μαθηματικούς που ξέρουν λογοτεχνία, αλλά φιλόλογους, διότι ξέρετε πάρα πολλοί Έλληνες φιλόλογοι πληροφορήθηκαν ότι υπάρχει ο Βυζυγινός στην κυρία Κοκκίνου. 20 ετών φιλόλογοι. Λέει ο Ρουσόπουλε, μου είπε μια φορά, τι καταπληκτικός αυτός ο Βυζυγινός. Λέει, δες θες τώρα την Κοκκίνου, υπάρχει στον αναγνωσματάριο μέσα. Υπάρχει μέσα στα αναγνωστικά του σχολείου υπάρχει, αλλά δεν το δίδες και ήταν κατά ρουσιάζει. Λοιπόν, ναι, υπάρχει ένας μίσος για τον ποιητικό λόγο τελικά. Τόσο ώστε πια οι ποιήσεις στις μέρες μας θέλω να μεταφερούν να έχει γίνει σχεδόν ένα συνομητικό γεγονός. Είναι ένα είδος μηνυμάτων που στέλνονται μέσα σε μπουκάλια από αυλή σε αυλή και από σπίτι σε σπίτι. Τόσο ώστε να υπάρχει μια κρίση εκδοτική. Δηλαδή, οι περισσότεροι ποιητές τυπώνουν για να τα μοιράζουν στους φίλους τους. Γιατί δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Υπάρχουν σημαντικά γεγονότα πνευματικά στον τόπο, δεν υπάρχει πνευματική ζωή. Ένα γεγονός σήμερα ποιητικό, ένα μυθιστόρημα, ένα μουσικό ακόμα έργο, δεν έχει τη συζήτηση που γινόταν παλιά στην αγορά την πνευματική, όταν έβγαινε μια συλλογή του Καριωτάκη ή μια συλλογή του Παλαμά ή του Σκέδανου. Ή όταν κυκλοφορούσε για πρώτη φορά την Παλαμετική Συμφωνία του Καλομύρη. Θετικά ή αρνητικά, δεν έχει και υπάρχει ζήμωση. Υπάρχουν αυτόνομα γεγονότα, πολύ ενδιαφέροντα. Που απλώς τα έχουμε αναθέσει πιθανόν στην πανεπιστημιακή ιστορία της λογοτεχνίας, της μουσικής κτλ. Να ενταχθούν μέσα στο κόρπο, στο μελλοντικό. Μέσα σε αυτό το γενικό πνεύμα και το ποιητικό θύμα του σήμερα ουσιαστικά ή έχει πεθάνει ή συγκοφαντήσει. Ευχαριστώ πολύ.